Ο κύριος Θεολογίτης έχει το λόγο, Δημήτρη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη. Στην αρχή ενθουσιαστήκαμε για να μιλήσω όπως και ο καθηγητής Γιαννόπουλος. Συστήματα υποβοήθησης για τα αυτοκίνητα, αποφυγή συγκρούσεων, μεγαλύτερη ασφάλεια. Μετά περάσαμε στα αυτόματα συστήματα, στα αυτόνομα συστήματα και είδαμε τα προβλήματά τους. Μετά ήρθε το chat GTP, το οποίο στη γλώσσα μας μας δίνει όλες τις πληροφορίες που θέλουμε. Ενθουσιασμός και εκεί. Θαυμασμός θα έλεγα, το είπατε και εσείς. Και όσοι έχουμε κάνει τους πειραματισμούς μας με αυτό, δεν σταματάμε να μένουμε με το στόμα ανοιχτό για το πώς απαντάει. Και μετά βέβαια είδαμε και τα προβλήματα, δηλαδή όπως είπατε, την μαζική παραγωγή fake news, τα τυχόν λάθη, την παραγωγή διατριβών χωρίς καμία καταβολή προσπάθειας από φοιτητές και κάπου άρχισε να χτυπάει το κουδούνι του κινδύνου και λέμε ότι οπ, κάτι πρέπει να γίνει. Και το τι πρέπει να γίνει, αυτό είναι το ερώτημά μου. Διότι είναι θέμα κανονιστικό. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, παίρνω την Ευρώπη, που όσοι έχουμε εμπλακεί σε κανονιστικές διαδικασίες, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια απόφαση. Εδώ δεν μπορούμε να χωρίσουμε ορισμένα αυτονόητα πράγματα. Και πάντα πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος να κάνει και την πρόταση στη συγκεκριμένη μας περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρξει μία κατανόηση του προβλήματος και μία σοβαρή προσπάθεια να περιοριστεί. Είναι δυνατόν να περιοριστούν αυτά τα τεράστια εργαστήρια με τους χιλιάδες τεχνικούς, με τα εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια που έχουν εξοδευτεί με μία κουβέντα ενός κανονιστικού πλαισίου? Θα ήθελα εκεί τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι τι περιθώρια δράσεις έχουν τα κράτη σήμερα απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς. Και αυτό είναι επίσης ένα σύνδρομο των καιρών, ένα σημείο των καιρών. Τα κράτη από τα μέσα των ετών του 20ου αιώνα έχουν εξασθενήσει. Και έχουν εξασθενήσει κατά τρόπο δραματικό. Εγώ ζω στη Γαλλία από το 70. Η Γαλλία του Ντεγκόλ δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία αυτών των τύπων οι οποίοι πάνε και πετούν τώρα για να πάρουν δάνειο από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η μοχλή που έχει το κράτος πια και η αυτοδυναμία που έχει το κράτος για να κάνει τη δική του πολιτική είναι περιορισμένη. Οπότε εγώ τουλάχιστον προσωπικά είμαι αρκετά δεν είμαι αισιόδοξος. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε επίγνωση και δυστυχώς και εδώ πέρα νομίζω ότι οι διανοούμενοι δεν παίζουν το ρόλο τους που έπαιζαν παλιά οι διανοούμενοι, διότι είχαν μια σχετική ανεξαρτησία. Τα πανεπιστήμια ήταν πιο ελεύθερα, δεν ξέρω, τα συστήματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Είναι ότι σήμερα υπάρχει μια γενική, υπάρχει ένας, οι άνθρωποι πια δεν διακρίνουν μεταξύ του λάθους και του σωστού, της αλήθειας και του ψέματος. Προχθές στους New York Times διάβαζα ένα άρθρο το οποίο σας συνιστώ να διαβάσετε, είναι στις 4 Μαΐου New York Times, ο τίτλος του άρθρου είναι «A paper that says science should be impartial was rejected by major journals». Αυτός είναι ο τίτλος. Ότι ένα άρθρο το οποίο είχαν υπογράψει διάσημοι επιστήμονες και έλεγαν ότι, παιδί μου, η επιστήμη τι πιο στοιχειώδες, έτσι. Άμα δείτε από ποια περιοδικά το άρθρο, το έχω και το άρθρο βέβαια και αξίζει να διαβάσει το άρθρο. Πολύ σωστό άρθρο, πάρα πολύ σωστό άρθρο, το οποίο γράφει για την αντικειμενικότητα της επιστήμης. Δηλαδή έχουμε περάσει από μια εποχή που είμαστε την εποχή του διαφωτισμού, έτσι, που ο άνθρωπος ήταν το κέντρο της ιστορίας, ήταν
ήταν το επίκεντρο της ιστορίας. Από φιλοσοφικές θεωρίες επίσης που ο άνθρωπος ήταν όταν είμαστε φοιτητές, όποιο φιλόσοφο και αν αγαπούσες, τελικά όμως στο επίκεντρο ήταν πώς θα γίνει ο άνθρωπος πιο ευτυχισμένος. Δεν ξέρω, είσαι μαρξιστής, υπαρξιστής, δεν ξέρω τι. Έλεγες αυτό ήταν το θέμα. Σήμερα ποιος συζητάει αυτό το θέμα. Καταρχήν δεν υπάρχουν φιλόσοφοι. Πού είναι οι φιλόσοφοι σήμερα? Έχουν κάτι ελεηνούς τύπους, ας πούμε, που γράφουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω κακά πράγματα για τους ανθρώπους. Αλλά δείτε αυτούς τους ανθρώπους που λένε, ξέρω εγώ, πάτε το Χαράρι, παραδείγματος χάρη, έτσι. Το Χαράρι, ο οποίος περνάει για φιλόσοφος. Δεν νομίζω, αν έχετε διαβάσει βιβλία του Χαράρι, θα δείτε ότι, εντάξει, δεν έχει καμιά βαθύτητα μέσα. Εντάξει, γράφει ορισμένες ιδέες που μπορεί να αρέσουν στον κόσμο. Αλλά ο Χαράρι τι λέει? Λέει ότι αναπόφευκτα η τεχνολογία, ότι ο άνθρωπος πια δεν είναι στο επίκεντρο της ιστορίας του, αλλά η τεχνολογία θα τον σαρώσει και πρέπει να το δεχτούμε. Δηλαδή είναι μια αυτοπραγματοποιούμενη προφητεία. Ενώ εγώ νομίζω ότι αν σηκώνονταν οι διανοούμενοι, έτσι, και έλεγαν ξεκάθαρα, εξηγούσαν στον κόσμο τι συμβαίνει ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή, έτσι, και τι πρέπει να γίνει, αυτό ήδη θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν γίνεται, για λόγους που έχουμε εξηγήσει. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση.